οδηγία προς όλους τους πολίτες της να φύγουν άμεσα από το Λίβανο με οποιοδήποτε αεροπορικό εισιτήριο είναι διαθέσιμο, εξέδωσαν πριν από λίγη ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τη Μεγάλη Βρετανία να ακολουθεί μετά από λίγα λεπτά και να ζητάει και αυτή με τη σειρά της να αναχωρήσουν άμεσα οι πολίτες της από το Λίβανο, ενώ όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, οδηγίες για άμεση αναχώρηση από τη χώρα εξέδωσαν και ο Καναδάς αλλά και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές οι οδηγίες για άμεση εκένωση από τις τρεις μεγάλες δυτικές χώρες που δεν αφορούν το Ισραήλ, αφού όλοι αναμένουμε ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίπεινα χτυπώντας το εδαφός του, αλλά αφορούν το Λίβανο, δημιούργησαν κάποιες θεωρίες σε μερικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης που έγραψαν ότι το Ισραήλ δεν θα περιμένει το Ιράν να επιτεθεί, αλλά θα χτυπήσει πρώτο αυτό και μάλιστα το Λίβανο, έχοντας μάλιστα πάρει ήδη το πράσινο φως από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, και γι' αυτό οι τρεις αυτές μεγάλες δυτικές χώρες ζήτησαν από τους πολίτες τους να φύγουν το γρηγορότερο δυνατόν από τη χώρα με οποιοδήποτε μέσο μπορούν. Αυτό φυσικά είναι ένα σενάριο που βασίζεται στη λογική του προληπτικού σφοδρού χτυπήματος, μιας επίθεσης σοκ και δέος που θα καταφέρει να καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό οπλικών συστημάτων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μειώντας έτσι κατά πολύ τις στρατιωτικές δυνατότητες. Το αν θα δούμε αυτό το σενάριο να υλοποιείται και αν μάλιστα συμμετάσχουν και αμερικανικές δυνάμεις, καθώς όπως ήδη γνωρίζουμε είναι πανέτοιμες για κάτι τέτοιο, αφού Ισραήλ και ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούν πολύ μεγάλη κοινή στρατιωτική διακλαδική άσκηση με τη συμμετοχή πολλαπλών μονάδων. Θα το δούμε σύντομα, καθώς η κλεψίδρα φαίνεται ότι αδειάζει και μάλιστα πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε.